Έχει μία άλλη διάσταση. Ναι, κύριε Δεστόνη. Επιτρέψτε. Βεβαίως. Μέσα σε πολύ βραχή χρονικό διάστημα να το αναπτύξω. Ότι δηλαδή στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχει η λεγόμενη βιοηθική επιτροπή, η οποία έπρεπε να υπάρχει σε κάθε μεγάλο νοσοκομείο. Τι εννοώ με την βιοηθική επιτροπή? Είναι όπως λέγεται στην αγγλική Bioethics Committee. Σημαίνει ότι η επιτροπή αυτή, η οποία αποτελείται από τον διοικητικό διευθυντή και από τους διευθυντάς των μεγάλων κλινικών, δηλαδή παθολογικής, χειρουργικής κλπ. Κλινικών, αποφασίζει εάν, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να δοθεί στην προκειμένη περίπτωση μετάγγισης ή όχι, και αυτό είναι το πιο ήπιο περιστατικό να αντιθέσει με άλλα σοβαρότερα περιστατικά, παραδείγματος χάρη μεταμόσχευση καρδιάς, μεταμόσχευση νεφρού κλπ. Και επίσης, εάν ένας ασθενής, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται εις κομματώδη κατάσταση και όλα οι λειτουργίες του έχουν σταματήσει και έχουμε απόδειξη ότι υπάρχει και ο εγκέφαλος ότι είναι νεκρός βάσει του ηλέκτρου εγκεφαλογράμματος, τότε η βιοηθική επιτροπή αποφασίζει χωρίς να φοβάται εισαγγελείς και φαρισαίους, αν θέλετε, μου τα πει εάν θα πρέπει, ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα βιοηθική κομίτη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, κυρία Αντωνοπούλου, ότι το θέμα της ιατρικής γενικά είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι είναι συνδεδεμένο με αυτά τα οποία συζητούμε. Στο σημείο αυτό, μισό λεπτό, κύριε Οικονομίδη, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είπαμε στην αρχή στην έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία θα δεχτούμε όποιον μάρτυρα του Ιαχωβά θελήσει να παρέμβει στην απόψινή μας συζήτηση. Είπαμε ότι από πλευράς μας καταβλήθηκε προσπάθεια να εκπροσωπηθεί και αυτή η πλευρά στην απόψινή μας συζήτηση. Δεν κατέστη δυνατόν. Με ειδοποιούν τώρα από το control room ότι έχουμε μία τηλεφωνική παρέμβαση. Ο τηλεθεατής μας επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, πριν όμως τα στοιχεία του βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο και στην διάθεση του σταθμού. Να περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία. Να σας ακούσουμε, αγαπητέ μας κύριε. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Δυστυχώς όχι. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Σας παρακαλώ, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, γιατί υπάρχει μικροφωνισμός. Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεν ξέρω, ας με ενημερώσουν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, σας παρακαλώ λίγο πιο δυνατά για να μπορούμε. Εμείς σας ακούμε εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω όμως τι ήχο έχουν οι τηλεθεατές μας. Ακούστε. Ναι. Μάλιστα. Είμαι πάρα πολλά χρόνια, γύρω από 25 χρόνια στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Και βεβαίως σημαίνουν αυτή η πορεία της νοσοκομειακής με εμπειρία. Μάλιστα. Είχα την δυνατότητα το 1979, ναι, εργαζόμενος στο Καταγενιστά. Μάλιστα. Να προκαλέσω την ερμηνευτική εγκύκλιο Κανίνια, περίφημη ερμηνευτική εγκύκλιο του εισαγγελέως του Αγίου Πάγου. Ο οποίος με την εγκύκλιο αυτή έκανε τελείως τη δυνατότητα στο γιατρό να παρεμβαίνει χωρίς να ρωτάει κανένα. Κατά την έννοια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται για σας η ανωνυμία, την οποία ατυχώς ίσως και εγώ επεκαλέστην στην προσφώνησή σας. Αν θέλετε δώστε μας και τα στοιχεία σας. Μάλιστα. Ωραίοτατα. Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτή την οπτική γωνία, θέλω να σας πω ότι δεν έπρεπε να ρωτήσω κανένα. Έτσι. Μάλιστα. Το είπα. Και δεν ήταν οι γονείς του ήταν πολύ πιθανό, εάν δεν είχαν να είχαν. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρέμβαση. Ναι. 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 Ναι, βεβαίως. Η μετάγγιση σήμερα, σε αντίθετη με τα προηγούμενα χρόνια, είμαστε λίγο λιγότερο επιθετικοί. Τηρούμε δηλαδή μια τάση αναμονής, να δώσουμε αίμα και περιμένουμε να φτάσει ο αιματοποιητής σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα, μάλιστα, απορρευτικά για τη ζωή, να πούμε αιματοποιητή 12, 13, 14, και τότε είναι που παρεμβαίνουμε οπωσδήποτε. Μέχρι το σημείο εκείνο μπορούμε να περιμένουμε, μπορούμε να δίνουμε υποκατάσταση του αίματος και του πλάσματος και να κρατάμε το έντος ή το τραυματία μας σε μια κατάσταση αμφιερωμένη, διότι πολλές φορές υπάρχουν, όπως ξέρετε, και τα παρεμβόμενα των μεταγγίσεων. Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν από την οπτική γωνία αυτή, όχι να δώσω τους μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι διαπαντός αυτή τη στιγμή είναι ένα λίγο, διότι παρεμβαίνουν στο ιατρικό έργο οπωσδήποτε με γεωγόρες, με οποιοδήποτε τρόπο αυτό θα εξελιχθεί το ως προς την άσκησή του. Μάλιστα. Παρεμβαίνουν λοιπόν με τρόπο τον οποίο πάλι οι νομικοί μπορούν να καθορίσουν. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω πολύ κλιματικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Κι όμως... Ναι. Ναι. Ειδικά βεβαίως οι μάρτυρες του Ιεχωβά φέρουν μια ταυτότητα προκειμένου να τους αναγνωρίζουν οι ιατροί και να μην τους παρέχουν ακριβώς αυτές τις πρώτες βοήθειες τις οποίες παρέχουν σε άλλους ασθενείς ή τραυματίες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν πολύ χρήσιμη η κατάθεση των επιστημονικών σας απόψεων. Με ειδοποιούν από το control room ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, αλλά θα παρακαλέσω τους συνεργάτες μου στο control room να μας δώσουν ένα ακόμα τηλεφώνημα, το οποίο όμως θα προέρχεται, δεν ξέρω, ας περάσουμε σε άλλο ένα τηλεφώνημα. Θα προτιμούσα να ακουστεί η άλλη άποψη. Αυτό είναι το οποίο επιζητώ. Ναι, καλησπέρα σας. Με ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε πεντακάθαρα. Καλησπέρα σε όλους και στον κύριο Κυριακάκο, ιδιαίτερα πολύ παλιός φίλος από παλιά. Μάλιστα. Νίκος Παγκράτης, ηθοποιός. Είμαι επώνυμος και όχι ανώνυμα, όπως λέγονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν μας έχει βγει κανένας, παρότι διαμαρτυρήθηκαν ότι υπάρχει... Παρότι, κύριε Παγκράτη, ακούστε, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι η εκπομπή είναι μονόπλευρος. Είπα λοιπόν εγώ και το επαναλαμβάνω ότι καταβάλαμε προσπάθεια να υπάρξει και η άλλη πλευρά. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, δεν θέλησαν να έρθουν. Ωστόσο, προσκαλέσαμε οποιονδήποτε θέλει να παρέμβει, έστω και τηλεφωνικά, να το πράξει. Θέλω να παρέμβουν διότι δεν έχουν το θάρρος. Λένε ότι η Αγία Γραφή και λέει ότι απαγορεύει τη μετάγγιση. Είναι ψέματα. Η Ιερά Γραφή λέει να απόσχουν από τα στάγια, από τις θυσίες, να μην πίνουν το αίμα που έκαναν οι Ραβίνοι παλιά, στην Παλιά Διαθήκη, να μην πίνουν το αίμα και να μην τρώνε τις άρκες των ζώων. Αυτό λέει. Επειδή όμως λένε ότι το αίμα δεν εισέρχεται μόνο από το στόμα αλλά και από τις πλεύρες, εγώ ερωτώ τους κυρίους αυτούς. Αυτοί δεν τον δέχονται αυτό, παρόλο ότι παρεμηνεύουν τα ιερά γράμματα. Τότε γιατί αυτοί δεν δίνουν αίμα σε κάποιον άλλον ο οποίος το θέλει για να σώσει τη ζωή του? Λέει η Αγία Γραφή να πόσχουν από τα σφάγια, από τα κρέατα. Αυτοί λένε ότι δεν παίρνει το σφάγιο μόνο.
Μάλιστα. Δεν είναι βαπταϊσμός, δεν είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι τα πρόβατα τα οποία θα πούνε οι αντίχριστοι με έμβημα προβάτων, αλλά θα είναι λύκοι. Σας ευχαριστώ. Αυτή, ναι. Να συγχωρείτε, μισό δευτερόλεπτο. Βεβαίως. Είναι αυτοί που υποστηρίζουν τη ζωή, την οποία δεν την αγαπούν. Υποστηρίζουν τα ιερά και τα όσια την πατρίδα. Επήρε κανείς ποτέ αυτός, από αυτούς όποιον να υποστηρίξει την πατρίδα, αλλά φέρνουν τα άλλα Ελληνόπουλα να σώσουν κύριε Παγκράτη, με ειδοποιούν από το control room ότι έχουμε στη γραμμή μας κάποιον κύριο ο οποίος έχει δηλώσει μάρτυρας του Ιαχωβά. Δυστυχώς όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία θέτεται δεν είναι δυνατόν βεβαίως να τα συζητήσουμε, αλλά θα ακούσουμε και την άλλη άποψη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Γεια σας. Ναι, θα παρακαλέσω το control room να μου δώσει το τηλεφώνημα για το οποίο ενημερώθηκα. Γεια σας. Μάλιστα. Είμαι ένας χριστιανός μάρτυρας του Ιαχωβά. Μάλιστα. Πριν από λίγο έστω. Θα σας παρακαλέσω, κύριε Καραματσούκη, λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε καθαρά. Μάλιστα. Συμπτωματικά, έχω μπροστά μου μερικά από τα πρακτικά κάποια συζήτηση τηλεοπτικής που έγινε το 1986 στο Καναδά και την παρακολούσαν περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια άτομα. Τρεις φοιτητές κάνανε μερικές ερωτήσεις στους μάρτυρες του Ιαχωβά σε πολλά θέματα και ένα από αυτά ήταν λιγάκι του αίματος. Θα ήθελα να δείτε ακριβώς πολύ λίγα πράγματα τι έχει νόημα. Βεβαίως. Να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ. Κάποιος φοιτητής, τα πρακτικά λένε εδώ, οι άνθρωποι συχνά ρωτούν σχετικά με την άνθρωση του μαρτύρου του Ιαχωβά να δεχτούν μετά και θέματος. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, ένας φοιτητής διατύπωσε υποθετικές καταστάσεις επιγούς ανάγκης σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη δραστική απαγόρευση που αναφέρει τις πράξεις Ιουδαίξεων 20 και 29. Εκεί να φέρει ότι οι χριστιανοί πρέπει να φεύγουν τελείως από τα πληκτά και από το αίμα. Ο φοιτητής λέει, ας υποθέσουμε ότι κάποιος μόλις ερχόταν στο νοσοκομείο. Του έχουν απομείνει λίγα δευτερόλεπτα ζωής. Ο μόνος πιθανός τρόπος για επιβίωση είναι μετά και θέματος. Τι θα απαντούσατε σε αυτό, ενώ και είναι φόνος αν δεν τον αφήσετε να τηρηθεί. Απαντάει κάποιος από την Επιτροπή των Μαρτύρων του Ιαχωβά μπροστά στην τηλεόραση, όπως είπα. Ότι είναι φόνος εάν δεν επιτραπεί η μετάγγιση αίματος. Ναι, δεν είναι φόνος άμα δεν επιτραπεί. Αυτή η συζήτηση, να σας πω παρεμπιπτόντως, έγινε στο Πανεπιστήμιο Μαθημάστερ του Οντάριο. Μάλιστα. Γύρω σε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο εκείνης της εποχής, το 1976, από 400 φοιτητές. Οι τρεις ήταν η Επιτροπή. Τώρα απαντάει κάποιος από την Επιτροπή των Μαρτύρων και λέει, αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει. Υπάρχουν παντού περιπτώσεις που ένα άτομο, ας πούμε, έρχεται από τον δρόμο εδώ έχοντας υπερβολική απώλεια αίματος. Κάθε σταθμός πρώτων βοηθειών σε κάθε νοσοκομείο έχει εκτατήρα όγκου πλάσματος, σε παρένθεση, μέσω που αυξάνει τον όγκο του πλάσματος, το οποίο μπορεί ο φοιτητής τον διακόπτει και λέει. Το πλάσμα όμως δεν αντικαθιστά το αίμα. Μάλιστα. Υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί ο όγκος στο σύστημα. Δεν είναι το αίμα που χρειάζεται τόσο πολύ τότε, αλλά ο όγκος που πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό θα το κάνουν οι εκτατήρες. Χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις επιγούς της ανάγκης, συνιστούνται από τις οργανώσεις πολιτικής αμήνης, όταν το αίμα δεν είναι διαθέσιμο. Μάλιστα. Προφανώς βοηθεί, έχει βοηθήσει χιλιάδες μάρτυρες του Ιαχωβά. Κύριε Καραματσούκη, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά από τα όσα μας διαβάζετε, η θρησκεία σας δεν απαγορεύει την μετάγγιση αίματος όταν αυτή είναι αναγκαία. Αυτό μας λέτε. Όχι, ο φοιτητής λέει ότι... Μισό λεπτό, αφήστε τι λέει ο φοιτητής. Η θρησκεία σας τι επιτρέπει και τι απαγορεύει. Αν αφορά το αίμα, την αναγκαίση. Ναι. Απαγορεύει τελείως την πρόση ή την κατοχή του να πάρει κάποιος αίμα στο σώμα του ή μέσω μετάγγιση ή μέσω γλώσσης ή πόσης όπως είπε κάποιος προηγούμενος της δεκαετίας. Μάλιστα. Οτιδήποτε δηλαδή προέρχεται από κάποιο άλλο οργανισμό το αίμα, είτε από ζώο είτε από άνθρωπο, το απαγορεύεται τελείω στην φύλη. Όχι εμείς, είναι εντολή του Θεού που δόθηκε στο ΝΟΕ, σε όλη την ανθρώπινη οικογένεια και συνεχίζεται στην χριστιανική εποχή και σας είπα μερικά εδάφια πράξεις 15, 20 και 29 που λέει τελείως οι χριστιανοί πρέπει να φεύγουν από το αίμα. Όχι μόνο το πνικτό που έχει μέσα αίμα, ξέρετε τι είναι πνικτό. Ναι, κυρία Καραματσούκη, ας τα αφήσουμε αυτά, διότι εν πάση περιπτώσει στα συγκεκριμένα εδάφια στα οποία αναφέρεστε υπάρχει άλλη ερμηνεία
υπάρχει άλλη ερμηνεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να σας απευθύνω όμως ένα ερώτημα επί της ουσίας. Θεωρείτε λοιπόν, από τη στιγμή που εσείς ως θρησκευτική κοινότης έχετε να αντιμετωπίσετε την περίπτωση ενός ομοθρήσκου σας, ο οποίος χρειάζεται ΕΠΑ, χρειάζεται να του γίνει μετάγγιση αίματος. Λαμβάνετε λοιπόν εσείς την απόφαση και την πρωτοβουλία, εάν δικαιούστε να το κάνετε, το δικαιούστε εντός εισαγωγικών και αναφέρομαι στην περίπτωση της σχέσης γονέως προς παιδί, την οποία είχαμε τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρεμβαίνετε λοιπόν και λέτε όχι, δεν θα γίνει μετάγγιση διότι το απαγορεύει η θρησκεία μας. Άρα ο ασθενής, ο τραυματίας, ο έχων εν πάση περιπτώσει ανάγκη μεταγγίσεως αίματος να πεθάνει. Αυτό δεν είναι ανθρωποκτονία, κύριε Καραματσούκη? Αφήνουμε τα χέρια μας, συγγνώμη, τον εαυτό μας στα χέρια της επιστήμης. Ωραία, και η επιστήμη γνωμοδοτεί, αποφαίνεται και λέει θα πρέπει να γίνει μετάγγιση αίματος. Αν θέλετε να τελειώσω 2 λεπτά. Βεβαίως. Μπορείτε να σας παρακαλέσω. Ευχαριστώ. Αφήνουμε τον εαυτό μας τα χέρια της επιστήμης να κάνει οτιδήποτε εκτός από μισθάκι μετάγγιση αίματος. Προσέξτε τώρα ένα περιστατικό που έγινε προσωπικά που μου έτυχε. Είμαι στην εργασία μου, αυτό έγινε το 1985 και κάποιος το βρει, κάποιος συνάδελφος μου παίρνει μια εφημερίδα. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι τα νέα ότι ήταν, δηλαδή θυμάμαι ακριβώς ποια μπορεί να βρει την ημερομηνία. Και μου δίνει μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα και λέει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς αίμα σε μάρτυρα του Ιεχωβά. Αυτή έγινε στη Θεσσαλονίκη και χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση απλά για την βιβλιογραφία και για την αλήθεια, αυτός που έκανε την εγχείρηση λεγόταν Σπύρου. Ο γνωστός καρδιοχειρουργός, ο κύριος Σπύρου. Κύριε Καραματσούκη, δεν τη γνωρίζω την περίπτωση. Σύμφωνοι, να τελειώσετε. Κύριε Καραματσούκη, εγώ να σας πω κάτι. Βεβαίως, σας δίνω το χρόνο να διατυπώσετε τις απόψεις σας, αλλά παρακαλώ διατυπώστε τις έτσι με σαφήνεια και ζητώ έτσι την κατανόησή σας στον περιορισμένο χρόνο, ο οποίος υπάρχει συνολικά για την εκπομπή και όχι μόνο για τη δική σας παρέμβαση. Ήδη ένα 20 λεπτό μας έχει απομείνει για την εκπομπή μας. Λοιπόν, ολοκληρώστε παρακαλώ. Όπως σας είπα, αυτό ήταν κάτι όχι προσωπικό δικό μου, αλλά ήταν μια εμπειρία που ίσως την έδωσε όλη η Ελλάδα, δηλαδή αυτή που διάβασα και... Λοιπόν, καλά, δεν το γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι έγινε... Υπάρχει κάποιος Dr. Cooney στην Αμερική που κάνει εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, πειραματικά άρχισε τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τώρα με μεγάλη ησυχία και σε άλλους ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν κάποιο άλλο αίμα στον εαυτό τους. Αυτό το κάνω από άλλο σκοπό, λόγω Κύριε Καραματσούκη, κύριε Καραματσούκη, μας προβάλλετε κάποια στοιχεία στα οποία πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξει από την πλευρά μας αντίλογος, διότι δεν γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα περιστατικά. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ. Στην προκειμένη περίπτωση την οποία εξετάζουμε, οι γονείς ενήθησαν την μετάγγιση αίματος στην κόρη τους, ενώ γνώριζαν ότι τουλάχιστον οι γιατροί δεν γνωρίζουν, αν θέλετε, να το πούμε και αυτό, να το δεχτούμε έτσι αφοριστικά, ότι δεν γνώριζαν άλλο τρόπο για να τη διασώσουν. Το αρνήθηκαν, προτίμησαν το παιδί να πεθάνει. Είναι αυτό ανθρωποκτονία ή δεν είναι? Κοιτάξτε, στην προηγουμένη περίπτωση, αυτό όπως είδατε στους γονείς, εναποτίθεται να τα κάνουν στην άλλη θεραπεία. Δεν εναποτίθεται στους γονείς, κύριε Καραματσούκη, διότι οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου στο παιδί τους. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μου λέτε, θα θέλατε εσείς ή οποιοδήποτε γονέα, η κόρη του ή ο γιος του να καταδείξει να κομμανίσει ή πόρνος ή κλπ. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Καραματσούκη, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Με ειδοποιούν από το control room ότι έχουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ τον κύριο να παραμείνει. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή από μάρτυρα του Ιεχωβά. Γίνεται αυτή η διάκριση στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ γρήγορα, διότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος. Ναι, βεβαίως, πεντακάθαρα. Ορίστε. Για το όνομα του Θεού του ουρανού και της γης. Τι είναι αυτό που λέτε, κύριε μου? Δεν σας καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Όπως ακούμε και δείτε το λέτε, έχετε μια μυστική υποχρέωση στον εαυτό σας και στο ακροατήριο, και αυτό θα ακούσετε και εμάς. Βεβαίως. Και θέλω λοιπόν και εγώ να σε περνώ. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω προς τι ο έπαινος. Ακούστε παρακαλώ, ακούστε. Γιατί μιλάτε, τι κάνουμε, γιατί μια θέλω εξές, όλα τα άκια και η δουλειά μου τα πράγματα είναι και όλοι αυτό να μιλάτε για το όνομα του Θεού. Ποιο όνομα του Θεού, κύριε, δεν σας καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν σας καταλαβαίνω. Σας ακούω, αλλά δεν σας καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, για να καταλάβετε πρέπει να ακούτε και να θέλετε να ακούσετε. Βεβαίως. Σας αποκαλώ μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι έτσι σας αποκαλεί επίσημος Ορθόδοξος Εκκλησία. Έτσι σας αποκαλεί, έτσι σας έχει καταγράψει. Ο Ιεχωβά είναι ο πατέρας του Ιησού Χριστού.
καλά, αφήστε τα αυτά παρακαλώ. Αφήστε τα αυτά παρακαλώ. Να περάσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο θέμα το οποίο συζητάμε. Αν δεν έχω τη δυνατότητα του διαλόγου να κλείσω, δεν θα τραγωδώ. Γιατί αυτό που το έλεγε να το προηγούμε το τρίτο βλακίες. Αν βλακίες και με αυτό το θα πήγε κι εγώ. Έχετε το κυρίο με του νόμου. Και του διαλόγου. Λοιπόν, σας ακούω. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θα σας παρακαλέσω, έτσι θα σας παρακαλέσω να σεβαστείτε το χρόνο. Ναι, αλλά για να σεβαστείτε το χρόνο που είναι τότε, το μήνε εσείς, που είναι για κόμπετε. Γιατί για να μιλήσω πέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είπατε ότι βουλή από το μούν το πλήρι μας δεν κοντάει το αίμα. Εγώ το πήρα το εξωτά στα αρχαιότητα που στείλουμε τα ειδομικά συνολικά από τα Παθήλα, ήρθε ο παπάς, ο Παπαγιάννης, και με όρκεται σε 3.000 στρατιώτες του Τρίπολη για να στείλω το αίμα μου. Δηλαδή για την πατρίδα δεν έχω αυτό και να γίνει, να πάω τους κομμουνιστές και καλά να τους έκανα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα διακόψω, θα παρακαλώ, θα αναγκαστώ να διακόψω την επικοινωνία. Θερμότατα σας παρακαλώ. Καλό σας βράδυ. Όχι, θα σας παρακαλούσα. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, χωρίς παρεκτρόπες να συνεχίσετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί μου κάνετε το ερώτημα αυτό, πείτε μου και παρακάτω για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, στον κύριο Κουκέ. Τώρα του λένε οι δικοί του καλά τράιπες. Αλλά δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτοί, εγώ ποτέ δεν είμαι επιθετικός, αλλά έχουν πρόβλημα, το οποίο πρέπει να γίνουν πολλές εκπομπές για να το καταλάβουν και δεν το καταλάβουν ποτέ. Λοιπόν, ας μιλήσει κανένας άλλος, γιατί εγώ ήθελα να πω μόνο αυτό, ότι οι δικοί του τώρα, τριαμβολογούν και λένε πω τους κονιορτοποίησες, καλά, αλλά δυστυχώς δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος, γιατί το πρώτο που παρνήθηκε ήταν να δηλώσει ότι δεν είναι Έλληνας. Και αυτό το κάνουν συνειδητά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, κανένας άλλος να μιλήσει και αν έρθει η σειρά μου να ξαναμιλήσει. Ναι, ο κύριος Κουφιανάκης να μιλήσει, τον οποίο έχουμε αδικήσει πάρα πολύ στο λόγο. Πείτε μου, κύριε Κουφιανάκη. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο και πάλι πιστεύω, όπως είχα πει και προηγουμένως που μίλησα, ότι είναι θέμα φανατισμού, όπως και κάποιος κύριος είπε, δεν θυμάμαι ποιος. Και ας μου επιτραπεί η λέξη, η φράση μάλλον, δεν ξέρουν ακριβώς πολλοί άνθρωποι τι είναι αυτό που πιστεύουν, τι δικαιούνται βάσει αυτού και τι όχι. Κάπου εκεί υπάρχει η σύγχυση και όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα, δηλαδή είναι επόμενα. Μάλιστα. Αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Ναι. Μισό λεπτό, Θεό. Ναι, κύριε Κυριακάκη. Μίλησε ο πρώτος εκ των μαρτύρων του Ιεχωβά. Χριστιανός, λέει. Ναι. Χριστιανός, μάρτυρας του Ιεχωβά. Καταρχάς μας εξήγησε τι μπερδεύει. Ποιος χριστιανός. Τι δουλειά έχει ο χριστιανισμός με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Δύο άκρα αντίθετα. Εφόσον λοιπόν δέχεται, να το δεχτώ και τον τίτλο τον οποίο δίνει ο ίδιος. Να το δεχτώ εγώ. Τότε αυτός ο χριστιανός, αυτός ο χριστιανισμός του μιλάει για το θέμα του σεβασμού του συνανθρώπου και της αγάπης του συνάνθρωπου. Πού είναι ο σεβασμός και η αγάπη του συνάνθρωπου και ιδιαίτερα στο παιδί. Ο ίδιος ο Χριστός. Θυσιάστηκε. Ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον τρόπο που θα σωθεί η ψυχή του ανθρώπου. Όταν, ας πούμε, είδε ο Σαμαρίτης τον Λεβίτη στον δρόμο και τον πήγε στο πανδοχείο και του λέει ο Σαμαρίτης, σώστε τον άνθρωπο αυτόν και όσα λεφτά απομείνουν θα σας στείλω εγώ. Δηλαδή, το θέμα της βοήθειας
ή της αυταπάρνησης του ανθρώπου προς τον άνθρωπο είναι τελειωμένο, γιατί ψάχνουμε, αλλά εδώ βγαίνει ένα άλλο σημείο το οποίο δεν έχετε καταλάβει. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει πάρα πολλά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά τα έχω ζήσει εγώ από πολλές περιπτώσεις. Αφήστε το άλλο ότι έχουν παρερμηνεύσει την Αγία Γραφή, το οποίο και εγώ το έχω ζήσει κάνοντας κάποιες επαφές. Με βρήκαν, με αντάμωσαν, ξέρω εγώ, γιατί επειδή έγινα μεταγραφικό στόχο, α το πούμε έτσι, επειδή ήμουν ο κοινούς ο γνωστός, ήθελα να με προσελκύσουν κλπ. Και είχαν έρθει και στο λαγωνίστηκε και σε γενομένη συζήτηση, α πούμε, δεν μπορούσαν να απαντήσουν, α πούμε, σε ορισμένα σημεία. Όταν εγώ μιλούσα 4 ώρες συνέχεια με κάποιον μάρτυρα, κάποια γυναίκα συγκεκριμένα, και τη λέω, με συγχωρείτε, για ποιο θεό μιλάτε? Ο ίδιος ο Χριστός μας λέει ότι όσοι δεν φάγει και δεν πιει τη σάρκα του αιώνα δεν έχει μέσα τη ζωή. Και μου λέει η κοπέλα αυτή, άστα λέει αυτά, διάβασατε στο αρχαίο κείμενο. Και πραγματικά στο αρχαίο κείμενο αναφέρει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξέρετε τι μου είπε? Μα εμάς λέει, δεν το λέει έτσι η γραφή μας. Λοιπόν, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ερχόμουν από την Κύπρο και μέσα στο αεροδρόμιο έγινε σαν ένα θαύμα. Ήταν δίπλα μου μια μάρτυρα του Ιεχωβά και μου λέει, πότε λέει μιλάει η Αγία Γραφή, λέει, για το Άγιο Πνεύμα. Και σαν ένα θαύμα, όπως κρατούσα την Αγία Γραφή στο χέρι, παραδέχτηκε δε στην αρχή που ανταμώσαμε, που καθίσαμε δίπλα, μου λέει, την Αγία Γραφή διαβάζεις? Τη λέω, έχεις να μου προτείνεις κάτι καλύτερο βιβλίο, κανένα καλύτερο βιβλίο? Μου λέει, όχι. Γιατί στην αρχή οι μάρτυρες του Ιεχωβά πηγαίνουν λαού-λαού. Έχουν μια δίθεν διάκριση, έτσι, καλοδιάθεση, είναι η τακτική τους έτσι. Τώρα ο άνθρωπος που παρεκτράπηκε θα πάει να πει ότι δεν είναι καλός μάρτυρας του Ιεχωβά, μοιημένος δηλαδή. Ή παρασύρθηκε. Λοιπόν, αλλά η τέχνη των Ιεχωβάδων είναι να πηγαίνουν λαού-λαού με ωραίο κουστούμάκι, με ωραίο, ξέρω εγώ, λέγιν, αυτά γίνει. Τους έχω, ξέρω εγώ, ανταμώσει πολλές φορές και ξέρω. Λοιπόν, και οπωσδήποτε οι περισσότεροι είναι αφελείς. Δεν ξέρουν, πάνε και πέφτουν στην παγίδα, στο δόκανο, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται, διότι δεν έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή. Δεν έχουν προλάβει να είναι καλοί χριστιανοί, να αμυρθούν. Τελειώνω λοιπόν. Κύριε Κινούση, είναι αφέλεια όμως αυτό. Εδώ πέρα είναι μεγάλο το θέμα. Είναι μεγάλο το θέμα. Και άλλοι πέφτουν σε άλλες καταστάσεις από άγνοια, ή δεν μπορώ να πω να είμαι τόσο πολύ σκληρός και να πω ότι για υλικά όφελη. Οφέλη, δεν μπορώ να το πω γιατί έγινε πάρα πολύ σκληρός, αλλά εγώ γύρω. Γιατί ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την παρέμβαση? Γιατί εδώ γίνεται ένα μείζον ζήτημα, το οποίο το συζήτησα, είχα την ευκαιρία να το συζητήσω σε προηγούμενη εκπομπή μου, για το ρόλο της Εκκλησίας. Δώστε μου το δικαίωμα, θέλω να τελειώσω αυτό που ήθελα. Όχι, εσείς, πέστε για να πω. Ακριβώς. Λοιπόν, ερχόμουν από την Κύπρο και κάποια κυρία κάθεσε δίπλα μου, ας πούμε, και στην αρχή ήταν πάρα πολύ καλοσυνάτη, μου έδειξε διάθεση, ξέρω εγώ, κλπ. Λοιπόν, και μου λέει, μόλις λοιπόν αφήσει και περάσει λίγο χρόνο, σου επιτίθονται αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, βέβαια, κατά το Θεό. Και μου λέει, και πού λέει η Αγία Γραφή για το Άγιο Πνεύμα? Και όπως κρατούσε την Αγία Γραφή, άνοιξε σαν μόνη της η Αγία Γραφή και λέει, εγώ θα παρέκαλε στον πατέρα μου να λάβετε το πνεύμα, τον παράκλη, το Άγιο Πνεύμα. Μόλις δεν το είδα αυτή, τάχασε και μου λέει, τόσο πολύ πιστεύεις? Κατάλαβα ότι ήταν θέμα πίστεως. Γιατί πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι η πίστη είναι δώρο Θεού. Και εκεί είναι η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξου και μη Ορθοδόξου, όπως οι Πεντηκοστιανοί που λένε ότι θα τρώμε τα σάλια. Και λέω και εγώ σε κάποιο Πεντηκοστιανό, αυτή είναι η διαφορά μου. Ότι εσείς πιστεύετε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι σάλια, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι είναι η σάρκα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, και σε ένα άλλο σημείο πάλι πιο κάτω στη διαδρομή, πάλι μου λέει, και πού λέει η Παναγία ότι κάνει θαύμα? Της λέω, η Παναγία είναι μεσήτρια του Ιησού Χριστού. Πρεσβεύει η Παναγία και μεσητεύει για να γίνει το θαύμα του Θεού. Και πάλι παρακαλώ, και πού το λέει η Αγία Γραφή? Και όπως κρατούσα την Αγία Γραφή, ήταν και ο γιος μου δίπλα μου, πιο πέρα. Ανοίγει πάλι η Αγία Γραφή από μόνη της και μας αναφέρει ακριβώς το γεγονός που έγινε στο γάμο της Κανά. Η γυναίκα αυτή πια πίστεψε και μου λέει, από αύριο θα έρχομαι σπίτι σου. Μόλις κατέβηκε στο αεροδρόμιο, την πήραν δική της, αν την είδατε εσείς στο σπίτι σας, την είδα και εγώ. Πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Αλλά αξίζει όμως να πω και τι έγινε όμως στις φυλακές της Αυλώνας, που με φώναξε ο πατέρας Μάρκος να πάω να τραγουδήσω εκεί στους φυλακισμένους. Τα λέω γιατί όχι ότι έχω προηγούμενα, αλλά πρέπει να τα μάθει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος. Γιατί η μετάξυση πέρασε, θα ξεχαστεί αύριο μεθαύριο. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα μάθει ο κόσμος, να μην ξεχαστούν. Λοιπόν, και με πήρε ο πατέρας Μάρκος τηλέφωνο και εγώ, ξέρετε, γυρνάω στις φυλακές, όπως παλιά, να μην τα κάνω διαφήμιση τώρα. Λοιπόν, και φυσικά πήγα και στις φυλακές της Αυλώνους. Και πήγα εκεί, έχω ένα τραγούδι από τα καινούργια που έχω γράψει τώρα και λέει, χρόνια έρχονται σκληρά, τα γεγονότα τρέχουνε, κατράμι γίνανε οι καρδιές και δεν μετανιώνουνε. Ζούμε στην εξάρτηση, στην παραπληροφόρηση, αφισβητούμε το σταυρό και την εξομολόγηση. Εσύ τι κάνεις, ούπας?
Μονάχος μέσα στον δρόμο για που τραβάς. Εσύ τι κάνεις. Λοιπόν, δύο λεπτά. Την άλλη φορά ξαναπήγα πάλι στις φυλακές και μου λέει ο διοικητής, δεν ξέρω τι βαθμό είχε, κύριε Κινούλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξανατραγουδήσεις, διότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά το θεώρησαν αυτό το πράγμα διαφήμιση της θρησκείας σας, προσελητισμό, και πήραν τηλέφωνα οι δικοί τους στο Στρασβούργο και πήγαν να το κάνουν επερώτηση στην Ελληνική Βουλή, γιατί ο χριστιανός Κινούσης τραγουδιστής στεναχώρησε τους δικούς μας στρατιώτες και δεν μ' άφησε άλλη φορά ο Έλληνας στρατηγός ή η συνταγματάρχης να τραγουδήσω άλλη φορά στις φυλακές. Λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα καταλάβετε, ότι δεν είναι ότι οδηγούν τον κόσμο, ξέρω εγώ, αλλού, δηλαδή στην απώλεια, αλλά κάνουν και ιδιαίτερη ζημιά σε άλλα πράγματα που πρέπει να γίνει μια άλλη εκπομπή για να βγουν στον αέρα. Ευχαριστώ που με ακούσετε. Συγχωρέστε με. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Ναι, κύριε Φουστέρη. Ναι, θα ήθελα να πω, κύριε Αντωνοπούλου, για τον πρώτο μάρτυρα του Ιεχωβά που πήρε, ότι υπάρχουν κάποια υποκατάστατα. Κάποιες διωγγώσεις, δεν είμαι για τους βέβαια, για να ξέρω ακριβώς τι εννοούσε. Αλλά υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα παιδί με μεσογειακή αναιμία, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτό το παιδί θα πρέπει κάθε μήνα, 2-3 μήνες, να κάνει κάποια μετάγγιση. Και βεβαίως, κύριε Φουστέρη, δεν θα γίνουμε γιατροί εφόσον δεν είμαστε και δεν θα γίνουν και οι αξιότιμοι τηλεθεατές και ορθόδοξοι και μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι παρενέβησαν. Ουδείς θα γίνει γιατρός. Υπάρχει ιατρική επιστήμη. Η ιατρική επιστήμη αποφαίνεται. Δεν θα τους υποδείξουμε εμείς τώρα αν μπορούν να γίνουν, αν μπορούν να χρησιμοποιηθεί κάτι άλλο αντί του αίματος. Ναι, βέβαια. Μετά. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ως προς τη μετάγγιση που υποστηρίζουν. Η μία είναι της Καινής Διαθήκης που είπε ο θεολόγος μας για το αίμα που παίρνουν από τις σφαγές. Αλλά το άλλο είναι ότι ξένο σώμα εισέρχεται στον οργανισμό, το οποίο βλέπει τον οργανισμό. Δηλαδή το αίμα, το τσιγάρο, τα ναρκωτικά. Δηλαδή ότι από το αίμα μεταφέρονται διάφορες ασθένειες. Μάλιστα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι σήμερα για να γίνει μια μετάγγιση το αίμα είναι ελεγμένο. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτό δεν έχει βάση. Μάλιστα. Okay, κοιτάξτε, έτσι, κύριε Φουστέρη, να καταλήξουμε στο εξής. Βεβαίως δώσαμε τη δυνατότητα σε κάποιους τηλεθεατές να παρέμβουν και να πούνε την άποψή τους. Να καταλήξουμε στο εξής. Το ότι, αν θέλετε, επιστέγασμα ή και αφετηρία όλων αυτών είναι μια θρησκευτική αντίληψη. Δεν έχει να κάνει ούτε με επιστημονική, ούτε με επιστημονική άποψη, ούτε με οποιαδήποτε άλλη κοινωνικού ή άλλου περιεχομένου. Έχει να κάνει με μια θρησκευτική αντίληψη. Αυτό είναι όλο τώρα. Και να μην ξεχνάμε ότι όλες οι μειοψηφίες είναι οργανωμένες. Οι πλειοψηφίες είναι ανοργάνωτες. Σαν μειοψηφία και αυτή έχει οργανωθεί. Βεβαίως. Και πολύ καλά οργανωμένοι. Άριστα οργανωμένοι. Κύριε Κυριακάκο, δεν έχω χρόνο. Θα κλείσετε την εκπομπή εσείς οπωσδήποτε. Όχι, δεν είναι να το κλείσω εγώ, είναι να μιλήσουν οι κύριοι. Δεν θα μιλήσουν γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Θα μιλήσετε εσείς, εντάξει. Εγώ θέλω να. Αν θα κλείσει η εκπομπή, θέλω να πω ένα πράγμα για να τελειώσουμε. Πάντοτε επιγραμματικά ζούμε στην Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό που πρέπει να μας χαρακτηρίζει, είτε είμαστε στη μία αίρεση στην άλλη, είναι ότι πρέπει να επικρατεί πνεύμα αγάπης τόσο στην πατρίδα και στην κοινωνία που ζούμε, όσο και στην εκκλησία μας, όσο και στην οικογένεια. Αφού υπάρχει αυτό το πνεύμα της αγάπης, όλα τα άλλα νομίζω αντιπαρέρχονται. Ευχαριστώ, κύριε Κυριακάκο. Κύριε Κουφιανάκη. Ειλικρινά θα ευχόμουν να υπήρχε αυτό που είπε ο κύριος Κυριακάκος. Πρακτικά δεν νομίζω ότι το βλέπουμε καθημερινά, διότι αν θυμηθώ τώρα το ουμιχεύσεις. Ζούμε εδώ που ζούμε όλοι, το ουκλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, νομίζω ότι τα καταπατάμε. Και πιστεύω ότι από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να γίνουμε κατά συνείδηση χριστιανοί και όχι κατά ταυτότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιστεύω. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για αυτά που είπε ο κύριος Κινούσης. Δεν μπορεί να αποτελεί πλέον μεταγραφικό στόχο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όχι μόνο. Απετέλεσε. Όχι μόνο. Πολλοί και, έχουν πλευρίσει. Ναι. Και του οποιοδήποτε. Και του οποιοδήποτε. Και μια πάρα πολύ ωραία ζωή, αλλά δεν ξέρω ποιοι. Δεν σας λέω ποιοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα εντάχει να σχολιάσω τους δύο μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο μεν πρώτος. Προσπάθησε να μας κάνει ιατρικές αναλύσεις, να αναφερθεί σε κάποιον γιατρό ο οποίος δεν υπάρχει πλέον στην Αμερική, τον κύριο Κούλεϊ. Ο κύριος Σπύρου ουδέποτε, εξ όσο γνωρίζω,
έχει κάνει οποιαδήποτε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς δίχως αίμα, γιατί ιατρικός ακόμη αυτή η μέθοδος δεν έχει ανακαλυφθεί. Για πρώτη φορά την ακούω. Μπορούμε να ρωτήσουμε για τον κύριο Δεστούνη, ο οποίος είναι ειδικότερος. Ο δε δεύτερος απλώς μας είπε μόνο για το, για το ηρωικό παρελθόν του, και κανείς από τους δύο τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν μας είπε γιατί δεν έπρεπε να γίνει μετάγγιση. Αλλά προσπάθησαν να μας πείσουν ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνουν εγχειρήσεις ή να γίνουν καλά αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν και δίχως μετάγγιση. Μάλιστα. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω στους γιατρούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά άφοβα, έγκυρα και γρήγορα να προσφέρουν την οποιαδήποτε υπηρεσία κρίνουν αυτοί, δίχως να ακούνε κανένα συγγενή, γιατί κανένα συγγενής δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο το οποιαδήποτε ζωή. Κύριε Δεστούνη, κλείνουμε με εσάς. Θα ήθελα να πω πρώτον ότι έχω δει προσωπικώς εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στη Νέα Υόρκη το 1966 από τον διάσημο καρδιοχειρουργό Charles Bailey, ο οποίος δεν χρησιμοποίησε μετάγγιση σε Ιεχωβά ασθενή και ο ασθενής επέζησε. Εκείνο το οποίο να έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή στη συζήτησή μας, αν μου επιτρέπετε εν κατακλείδη να πω, ότι των ιατών δεν ενδιαφέρουν ανθρώπινη δοξασία, αλλά ο ζών οργανισμός. Ο ιατρός πρέπει να ενεργεί και το λειτουργήμα της ιατρικής είναι ανεξάρτητον, δεν επηρεάζεται από εισαγγελικάς εντολάς, δεν επηρεάζεται από τα οικογένειες ή συγγενείς, και αν δεν αφαιθεί ανεξάρτητο το λειτουργήμα της ιατρικής, τότε θα είμαστε αναγκασμένοι, όπως δυστυχώς στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής, που περιμένουν την εντολή εισαγγελέως ή την απόφαση του Αρείου Πάγου εάν θα πρέπει να γίνει το Α ή Β. Νομίζω η ελληνική ιατρική στέκει στο ύψος της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η απόψινή μας συζήτηση. Πιστεύουμε ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, μια συζήτηση η οποία φώτισε πλευρές αυτού του περίεργου ζητήματος, το οποίο ηγέρθη το Σαββατοκύριακο με την άρνηση των γονέων της 14χρονης μάρτυρος του Ιεχωβά να συνενέσουν για τη μετάγγιση αίματος της κόρης του. Είχα τη χαρά να συζητώ το θέμα αυτό εδώ στο στούντιο του Τελεσίτη με τον κύριο Νίκο Δεστούνη, καθηγητή της ψυχιατρικής, με τον κύριο Γιώργο Οικονομίδη, νομικό δικηγόρο, με τον κύριο Μάνο Κουφιανάκη, τον γνωστό στιχουργό, με τον κύριο Γιώργο Κυριακάκο, θεολόγο, συνεργάτη του Τελεσίτη, με τον κύριο Γιώργο Κινούση και με τον κύριο Φραγκούλη Φουστέρη, ο οποίος είναι εκδότης και δημοτικός σύμβουλος του πρώτου διαμερίσματος Πειραιά. Κύριε, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην απόψινή μας συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθούσατε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την πρώτη τελευταία προσέγγιση του καλοκαιριού, την Τετάρτη στις 10:15. Γεια σας.